κόψουμε την πίτα, να ανακοινώσουμε τους 10 πρώτους από τα μέλη μας που μαζέψαν τους περισσότερους κάλικες και είχαμε βάλει ένα δώρο, ένα μπουφάν, ένα κυνηγητικό γυλαίκο. Πρώτος σε κάλικες μπήκε ο Πασάς Νικόλαος με 1559 κάλικες, ο Ζιγούρης Παραγιώτης με 810 κάλικες στους Αγίους Θεοδόρους, Καλατζίδης Παύλος 676 από τον Ασπρόκαμπο, ο Πασάκας Μιχαήλ 673 κάλικες από την Κρανιά, ο Πίτσας Ιωάννης 652 κάλικες από την Καλλιράχη, ο Φίλος Ευθύμιος 650 κάλικες από την Ρεβενά, Μαρκόπουλος Στέρκος 587 κάλικες από τον Άγιο Γιώργη, Μαρκόπουλος Ιωάννης 450 κάλικες από τον Πολύδεντρο, Σουλεμές Ιωάννης 338 κάλικες από τον Έλατο, Τσάτσος Ίσης 311 κάλικες από τον Μεγάλο Σιρήνη. Τα υπόλοιπα ονόματα που θα ακουστούν θα παραλάβουν ένα δωρεάν καμπέλο από το Σύλλογο. Κούσπερας Ιωάννης τα Γρεβενά, Κούσπερας Δημήτριος, συγγνώμη, Αδωνιάδες Δημήτριος, 300 κάλικες, Παπαλαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, 202 κάλικες, Στάμος Κωνσταντίνος, 165, από Σκηδονές, και Καραγιάννης Μισοβαλάτης, 82 κάλικες από το Θελή. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε όλους. Ελπίζω να γίνετε παράδειγμα προς μίμηση προς όλους μας. Συνεχίζουμε με την κοπή πίτας. Άγιο Στάθιο. Το πρώτο κομμάτι είναι για τον Χριστό. Το πρώτο για τον Άγιο μας, τον Άγιο Στάθιο. Το δεύτερο, το τρίτο κομμάτι είναι για τον Κυνηγητικό Σύλλογο. Το τέταρτο κομμάτι είναι για τους θηροφύλακες. Το επόμενο κομμάτι είναι για τους λαγοκυνηγούς. Το πέμπτο κομμάτι είναι για τους κυνηγούς του Αγριογούρουνου. Και το τελευταίο κομμάτι είναι για τους θερατζίδες. Όπως γνωρίζετε, το φλουρί, όπως κάθε χρόνο, όπου πέσει, αυτή η ομάδα θα έχει, θα κάνει τα καλύτερα κυνήγια. Ποιο είναι η πρώτα? Ποιος θα έρθει να πάρει? Να έρθει.